Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα διατηρηθεί ιδιαίτερα βροχερός ο καιρός και τη νέα εβδομάδα. Ο Ιανουάριος του 2019 θα μας αποχαιρετήσει με ένα ψυχρό και βροχερό πρόσωπο, ενώ δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις, οι οποίες θα απευθύνονται κατά βάση στα ορεινά, όμως θα υπάρξουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα έχουμε χιονοπτώσεις και σε παιδινές περιοχές. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια των αμέσω επόμενων νυχτερινών ωρών στη Δυτική Μακεδονία και από τα δυτικά ο καιρό θα παρουσιάσει μεταβολή με κύρια χαρακτηριστικά της ασθενούς χαρακτήρα βροχοπτώσεις καθώς και κάποιες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Προ τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τρίτη, ο καιρό θα παρουσιάσει μικρή βελτίωση, θα επιμείνει όμω η συννεφιά και τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας, ενώ πολύ πιθανόν κυρίω κοντά σε ορεινέ περιοχέ και σε ορεινέ περιοχές να έχουμε και περιορισμένη ορατότητα. Προ το μεσημέρι, θα επιδεινωθεί και πάλι ο καιρό και θα έχουμε έναρξη βροχοπτώσεων σε όλη τη Δυτική Μακεδονία που όσο θα πλησιάζουμε προς τις βραδινές ώρες θα εντείνονται, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μάλιστα σταδιακά προς τις βραδινές ώρες θα έχουμε εκδήλωση χιονοπτώσεων και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της περιφέρειάς μας α, πάνω από τα 700 περίπου μέτρα υψόμετρο ενδεχομένως να έχουμε και πάλι χιονοπτώσεις προς τις βραδινές ώρες της Τρίτης έως και το ξημέρωμα της Τετάρτης ίσως τοπικά τα φαινόμενα να έχουν και ένταση, τοπικά ίσως και λίγο κάτω από τα 700 μέτρα υψόμετρο. Δεν θα έχουμε σημαντικής έντασης ανέμους. Η θερμοκρασία το πρωινό της Τρίτης θα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 βαθμών Κελσίου. Συνδυαζόμενοι όμως με αυξημένα ποσοστά υγρασίας θα έχουμε έντονη αίσθηση της ψύχρας. Το μεσημέρι η θερμοκρασία και πριν ξεκινήσει η μεταβολή του καιρού θα φτάσει του 5 με 6 βαθμού Κελσίου. Σαφώ όμω προ το απόγευμα θα υποχωρήσει α, η θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Την Τετάρτη, σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρό από τι πρώτε πρωινέ ώρε. Θα έχουμε σύννεφιε. Προ το μεσημέρι θα έχουμε και κάποια ανοίγματα όπου θα υπάρξει και ηλιοφάνεια. Αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα μια άνοδο τη θερμοκρασία η οποία θα φτάσει του 7 με 8 περίπου βαθμού Κελσίου. Την Πέμπτη στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε μια νέα μεταβολή του καιρού με εκδήλωση βροχοπτώσεων και ασθενών χιονοπτώσεων σε ορεινέ περιοχέ, πρόσκαιρα και σε τμήματα τη περιφέρειά μα, κυρίω στα δυτικά και βόρεια τη περιφέρεια με χαμηλό υψόμετρο. Η θερμοκρασία θα πέσει νωρί το πρωί κοντά στο 0 το μεσημέρι, και μια και αναμένεται βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι και μετά, θα ανέβει κυρίω στα πιο νότια τμήματα τη περιφέρεια στου 7 βαθμού Κελσίου. Έτσι θα κλείσει ο Γενάρης, βροχερός και αρκετά ψυχρός. Βεβαίως όμως ο Φλεβάρης έχει διάθεση τελείως διαφορετική. Δείτε λοιπόν την εξέλιξη του καιρού για την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνεια. Βεβαίω, νωρί το πρωί θα πέσουμε λίγο κάτω από το 0 στου μείον 1 με μείον 2 βαθμού Κελσίου. Όμω, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει. Θα, μα, θα μαλακώσει εξαιρετικά ο καιρό και θα φτάσουμε του 11 με 12 βαθμού Κελσίου σε πολλέ παιδινέ περιοχέ, αλλά ακόμα και στα ορεινά θα μαλακώσει ιδιαίτερα η κατάσταση. Κάτι το οποίο θα έχει ω αποτέλεσμα να αρχίσουν να λιώνουν τα χιόνια και σε παιδινέ αλλά και σε ορεινέ περιοχέ. Η τάση του καιρού όμω είναι ακόμα πιο ζεστή. Δείτε λοιπόν το Σάββατο που θα έχουμε μια αρκετά καλή μέρα με κατά διαστήματα αυξημένε νεφώσει. Η θερμοκρασία νωρί το πρωί, λίγο κάτω από το 0, το μεσημέρι όμω θα φτάσει στου 14 βαθμού Κελσίου. Έχουμε να δούμε τέτοιε τιμέ θερμοκρασία από τα μέσα του Δεκέμβρη και επίση να πούμε ότι πλέον, αρχέ Φλεβάρι βεβαίω, είμαστε α, αρκετά μακριά από. Το Από τα τέλη Δεκέμβρη, κατά τα οποία εκείνο χρονικά, χρονικό διάστημα ημέρα περιορίζεται σημαντικά χρονικά. Έτσι λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία, α, όπου θα δοθεί α, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία με τη σειρά τη παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο χειμώνας τέλειωσε. Είναι μια ανάπαυλα καιρική κατά την οποία η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει του 13 με 14 βαθμού Κελσίου, χαρίζοντάς μα και διαστήματα ηλιοφάνεια τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη μετά τον φετινό, ιδιαίτερα βαρύ, α, Γενάρη. Θα τα δούμε, αγαπητοί φίλοι, αναλυτικά και αύριο για την εξέλιξη του καιρού, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.